Υπουργέ μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Καλώ ήρθατε. Γυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ. Νικήσατε χθε ή χάσατε. Ναι, ποιο κέρδισε. Τώρα, ερώτηση και αυτή θα μου πει. Θα, θα το δείξει το αποτέλεσμα στο τέλο συνολικά. Όχι, όχι για τον Τιμπέτ, λόγω. εγώ. Ε, όλα. Μέχρι να έρθετε στην, τελική, στην τελική έκβαση. Ελπίζω να δώσαμε τη δυνατότητα στον κόσμο χθε να βγάλει συμπεράσματα. Όχι, όχι ωραία. Ήταν, ήταν μια... καλή συζήτηση. Ήταν ήταν μια... καλή... Εμένα δεν μ' αρέσει για να είμαι Ναι, ήταν ούτε μένα. Ήταν λίγο αυτό, αλλά η συζήτηση ήταν ωραία. Και νομίζω ότι πρέπει να. Και πολιτισμένη και ωραία. Και νομίζω ότι, ε, μπορεί να γίνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ναι. συζήτηση αυτή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι θεματικέ ερωτήσει. Είχαμε νομίζω. Μιλάμε τώρα για την ΕΡΤ που έγινε χθε με την κυρία Τσαπανίδη. Δεν ξέρω. Να μην το δάνε. Κάποιοι ναι. Ο καθένα έβγαλε τα συμπεράσματα του, κάναμε τι τοποθετήσει μα. Εκείνο που εμένα μου έλειψε, έτσι, αν μπορώ να το πω κάπω, είναι η δυνατότητα στην απάντηση που έδινε ο καθένα ναι. να έχει ένα σχολιασμό, μία παραπάνω ερώτηση. Διότι εκεί φαίνεται. Εάν επί τη ουσία κάποιο απαντάει, αν αυτά που λέει δράζονται στην πραγματικότητα, ναι. είναι να είχαμε να λέγαμε. Το Ντόν σχόλιο από δημοσιογράφου είναι... ή από εσά, το από, από, το από του πολιτικού. Όχι, λέω στι μεταξύ μα απαντήσει. και από του δημοσιογράφου. Δηλαδή, τότε με το μυτσοτάκι και με το τσίπρα, έτσι να το κάνετε. Αυτό λέω το ένα το πλαίσιο που μπορεί να γίνει τώρα. Λέω ότι θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον αν σε αυτά που απαντάει ο καθένα υπάρχει ένα σχολιασμό για να μπορούν να κρίνουν οι τηλεθεατέ αν μιλά πάνω σε στοιχεία και σε πραγματικά γεγονότα ή φτιάχνει μια δική σου yeah. πραγματικότητα. Την οποία δεν μπορεί ο άλλο θέλει. να σου πει, Τι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο άλλο, αν είναι αξιοπρεπή και είμαστε όλοι αξιοπρεπεί και συμφωνούμε στου κανόνε, να yeah. προχωρά. Yeah. Άρα δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα τέτοιο debate μεταξύ και Τσίπρα και των υπολείπων ή κατά μόνα πρώτα και μετά των υπολείπων. Εντάξει, εμεί δεν πολύ είμαστε αρνητικοί. Αυτό είναι ένα πλαίσιο που πάντα παγίω συζητείται κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου στη διακοματική, στα επιτελεία των κομμάτων κτλ. Εμεί προσερχόμαστε πολύ και δημιουργική διάθεση στην κουβέντα. Αυτή άλλωστε, ε, γιατί έχει μια σημασία αυτό, ε, επιμένει <κυρίζει> ο, ο ΣΥΡΙΖΑ αν θα έρθει ο τάξει σε debate, αν θα συζητήσουμε στι τηλεοράσει, το έχουν αναγάγει σε μείζον θέμα, λε και δεν τα έχουν πει οι δυο του αυτά τα 4, 3,5 χρόνια. μισή χρόνια. Έκατσα χθε και μέτρησα, 50 ή 51 φορέ έχουν συζητήσει στη Βουλή, 95 ώρε. Ναι. Όχι μία-μιάμιση μία που θα κρατήσει ένα debate. 95 ώρε ο Πρωθυπουργό και ο αρχηγό τη εξωματική αντιπολίτευση ενώπιον τη εθνική αντιπροσωπεία, προφανώ και του ελληνικού λαού, yeah. για τα πάντα όλα. Δηλαδή, όλα Να, τα ζητήματα yeah. yeah. τη λοιπόν, και οτιδήποτε λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, πριν πάμε σε άλλα κυβερνητικό είδη, <coughs> έχει ξεσπάσει ένα θέμα με αυτή την ιστορία, με τον τηλεπαρουσιαστή, με τον Κοκλόαν. Δηλαδή, τώρα το γράφουν όλε, το πάμε και τα λέμε. Διότι υπάρχει και εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξη μέσα. Επ' αυτού του θέματο. Όχι, δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξη. Νομίζω υπήρξε μια ανακοίνωση χθε πολύ αναλυτική από το Υπουργείο Ανάπτυξη. Είχε κάνει αίτηση για χρηματοδότηση. Ναι. Ε, Όλο ο μηχανισμό έτσι όπω έχει αλλάξει το σύστημα, ένα μηχανισμό που δεν παραμβάνεται πολιτικό πρόσωπο, πολιτικό παράγοντα. Καταθέτει αιτήσει, θέματα και παίρνει τι εγκρίσει από υπηρεσιακού παράγοντε. Δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ. Υπήρξε μια τα χρήματα θα δινόντουσαν εάν γινόταν η επένδυση και προφανώ αν προσκόμιζε τα αναγκαία πιστοποιητικά. Γίνεται... Ούτε, ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ δεν έχει εκταμιευθεί από εθνικού ή ευρωπαϊκού πόρου. Νομίζω αυτό ήταν για εθνικού πόρου, για αναπτυξιακό, αν θυμάμαι για Για αναπτυξιακό, πά. ναι. ναι. Ε... Υπάρχει όμω μια κριτική. Ακούγαμε τον κύριο Σπίρτζι το πρωί, ο οποίο λέει ότι καλά, χωρί να ελέγξετε τίποτα, γίνεται μια έγκριση έστω μια εταιρεία η οποία ελέγχεται τώρα για ξέπλυμα χρήματο. Με αφορμή και άλλε υποθέσει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Για να φύγει και ένα ευρώ, Υπάρχει πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο, εάν πληρούνται οι προποθέσει για την επένδυση και αν έχει γίνει η επένδυση. Mm -hmm. Μέχρι εκεί, προκειμένου να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εδώ τώρα είχαμε μια συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία προφανώ οι ανεξάρτητε αρχέ κάνουν τη δουλειά του και δεν υπάρχει εμβολίο ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα μηχανισμό που επισπεύονται οι διαδικασίε και δίδονται εγκρίσει. Αλλά ούτε ένα ευρώ, αυτό είναι το σημαντικό, δεν Άλιστα. δίδεται, εάν δεν γίνει εξονυχιστικό έλεγχο, λε ότι θα κάνω αυτή την επένδυση και θέλω τόσο τα 100 ποσοστό συμμετοχή. Yeah. Την έκανε, δεν yeah. προχώρησε, yeah. θα πάρει τα υπόλοιπα. Δεν την έκανε, δεν προχώρησε, εκεί υπάρχουν πολύ αυστηροί. Έλεγχε σε όλα τα επίπεδα. Σε... Άρα για να μην ε, συζητάμε και σε αυτό το κομμάτι πράγματα που δεν έχουν κάνει. Θα σα δείξουν πραγματικότα... πολιτική ευθύνη στην ιστορία του Κοκλάνη. Σα το λέω. Μα ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε. Πώ να δείξουν πολιτική ευθύνη. Όχι για φύνη. μόνο αυτό. Γενικώ για την παρουσία του, για όλο αυτό το πράγμα. Το ξέρετε. Αυτή είναι μία συνεπής μπορώ να πω, γιατί πρέπει να αποδίδουμε στον πολιτικό αντίπαλο ε, τα εύσημα εκεί που. Έχει μια συνέπεια, μια συνεπή στάση τη εξωματική αντιπολίτευση, όπου σε μια παρανοϊκή συνωμοσιολογία και σε μια τελείω αντικειμενική σκανδαλολογία έχει επενδύσει όλο το τον αντιπολιτιστικό λόγο και όλη την παρουσία του προηγούμενο διάστημα. Ναι, ατεκνηρίο Αλλά από εκεί πέρα... όταν υπάρχει ένα πόρισμα του ΣΔΟΕ, π.χ. για την κυρία Νικολάου. Υπάρχουν διάφορε εκδοχέ για το τι περιλαμβάνει το πόρισμα αυτό του ΔΟΕ. Τι εννοείται, υπάρχει και άλλη εκδοχή ότι δεν είναι έτσι το πόρισμα. Ακούω τι θέσει τη κυρία Νικολάου που λέει ότι δεν τεκμαίνεται η ζημιά του δημοσίου. Εδώ είμαστε να τα δούμε. Δεν, Τώρα, δεν έχουμε καταλάβει. Κυρία Νικολάου, θα είναι υποψήφια, θα είναι υποψήφια, έχετε αποφασίσει, δεν έχετε, έχει κοπεί, είναι προσωρινή. Τι γίνεται εκεί. Όλα σταθμίζονται μέχρι την τελική ανακοίνωση των ψηφοδελτίων τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε πει πολλέ φορέ ότι γίνεται εξονυχιστικό έλεγχο σε όλα τα στοιχεία. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν έρθει στο φω τη δημοσιότητα ό,τι αφορά ε, τι ε, προμήθειε του ελληνικού δημοσίου στο πεδίο δράση τη κυρία Νικολάου, την περίοδο που ήταν Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Η, ε, η κυρία Νικολάου έχει καταθέσει τι δικέ τη απόψει. Όλα σταθμίζονται και μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα πάρθουν οι σωστέ αποφάσει που να είναι σύμφωνε με αυτό που έχουμε πει. Ναι. Τι έχουμε πει, πρέπει να είμαστε 100 βέβαιοι ότι δεν υπάρχει η παραμικρή σκιά σε ό,τι αφορά του υποψηφίου ή του ανθρώπου που θα διεκδικήσουν με τα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία. Ε, η την η των κυρία Σπυράκη θα είναι υποψήφια. Ισχύει ότι έχουμε πει. Είχαμε πει ότι ε, ε, εάν δεν τελεσιδικήσει η, η ιστορία αυτή η περίπτωση με την άρση τη ασυλία που η ίδια η κυρία Σπυράκη ε, επιδίωξε και ζήτησε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Να θυμίσω ότι η κυρία Σπυράκη έχει ένα θέμα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάποια χρήματα που συνεργάτη τη έλαβε, μέρο των οποίων δεν έπρεπε να λάβει. Χρήματα τα οποία η κυρία Σπυράκη έχει επιστρέψει. Έτσι. Ήδη έχει επιστρέψει. Ναι, ίδια, δεν τα είχε πάρει η ίδια Ο συνεργάτη τη είχε πάρει κάποια χρήματα, μέρο των οποίων σύμφωνα με τι υπηρεσίε του Ευρωκοινοβουλίου δεν δικαιούταν. Και η κυρία Σπυράκη η ίδια από την τσέπη τη επέστρεψε τα χρήματα αυτά. Τυπικά η υπόθεση όμω δεν έχει κλείσει ακόμη. Εάν μέχρι την ανακοίνωση στον... <laughs> του Βελγίου κλείσει, το ξανασυζητάμε, το βλέπουμε τότε. Μάλιστα. Πόσε φορέ θα κάνουμε εκλογέ τώρα, Με τι σχέδιο πάτε, για δύο ή τρει. Δύο. Δύο, ε? εξαιτία του γεγονότο της της ναι, τη επιλογή τη απλή αναλογική. Ναι, η ερώτηση α... που θα αντιμετωπίζετε σταθερά εφ' εξή θα είναι ότι το ξέρετε. Ε. Και αν δηλαδή μετά τη δεύτερη, έστω ότι πλέον την αυτοδυναμία σα που λέτε θα είστε πρώτοι και θα, θα έχετε 149 βουλευτέ, τι θα κάνετε, θα κάνετε α, τρίτη. Η ερώτηση είναι υποθετική. Ναι, πάντα. Ναι. Ποια είναι η πιο σταθερή βάση αυτή την ώρα που μιλάμε για να απαντήσει καμιά, κανείς σε μια υποθετική ερώτηση. Η πιο σταθερή βάση κατά τη δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει με βάση αυτά που έχουμε κατά νου και μάλιστα τον τελευταίο καιρό ότι σε περιβάλλον ενισχυμένη αναλογική η Νέα Δημοκρατία δεν θα πάρει την αυτοδυναμία. Εμεί αυτό επιδιώκουμε, αυτό με ειλικρίνεια είπαμε στον κόσμο, όχι από γυνάτι, όχι από καημό να ξαναείμαστε αυτοδύναμοι, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι το πιο αποτελεσματικό ναι. σύστημα διακυβέρνηση για την Ελλάδα με το συγκεκριμένο πολιτικό σκηνικό, ναι. την αρχιτεκτονική που έχουμε, σε αυτό το ε, διεθνέ πλαίσιο που ζούμε. Αυτό είναι η άποψή μα. Το έχετε πει από την αρχή. Έχω ένα ερώτημα όμω πε ότι κατά τι, ότι είστε πρώτο κόμμα και κάνετε και δεύτερε εκλογέ και το πλησιάζει, δεν το πιάνετε. Μπορεί να συμβεί. Εκεί τι κάνει. Εάν... Εκεί είναι στο τραπέζι ότι μπορεί ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ. Ο Ανδρουλάκης μου λέει δεν με θέλει, δεν θέλει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη. Ή με την ελληνική λύση δεν μπορώ να συνεργαστώ. Παραδείγματο χάρη δεν θέλω. Εκεί αν βρεθείτε αυτό το μέτωπο, τι κάνετε. Πάτε σε τρίτε εκλογέ. Είναι ανοιχτό αυτό το πεδίο. Σα έχω, έχω ξαναπεί και πάλι. Εμεί αυτή τη στιγμή βλέπουμε, επιδιώκουμε, θεωρούμε ότι είναι απολύτω εφικτή η επίτευξη τη αυτοδυναμία σε περιβάλλον ενισχυμένη okay. αναλογική. Ζητάμε ήδη από την πρώτη κάλπη, γιατί και αυτό είναι ναι. σημαντικό και όσο πλησιάζουμε προ εκλογέ, αυτά πρέπει να αναδειχθούν. Ζητάμε ήδη από την πρώτη κάλπη από την ελληνική κοινωνία να ψηφίσει με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να καταστήσει απολύτω αυτή Ποιο είναι την το υλήξη. ποσοστό που εσεί λέτε ότι αν το πάρετε στην πρώτη κάλπη, λε, έχουμε καθαρίσει για τη δεύτερη. Εντάξει, ένα ποσοστό που νομίζω ότι θα φαντάζεται κανεί πω ένα περιβάλλον ενισχυμένη αναλογική θα ήταν ή θα πλησίαζε πάρα πολύ κοντά στο να δώσει την αυτοδυναμία. Δεν μπορεί κανεί να μην είναι ρεαλιστή και να μην αντιλαμβάνεται διαφορέ που έχουν οι δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ δεν είμαστε να βάλουμε πύχη και στόχο και ποσοστά. Λέμε όμω πολιτικά ότι εμεί αυτό που λέμε στου πολίτε. 34 Ότι οι κάλπε δεν είναι δύο. Η κάλπη είναι μία, μία και είναι εθνική. Είναι εθνική κάλπη. Κρίνεται το μέλλον τη πατρίδα, των παιδιών μα. Η Ελλάδα τη επόμενη μέρα. Θα βρεθούν διάφοροι καλοθελητέ να πούν ότι, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, και θα ξαναδεί αφού θα έχουμε δύο εκλογέ. Ε, Έχει και την ευκαιρία στην πρώτη κάλπη. Ναι, να κάνει και μία μαζί. Για ναι. μια δυσαρέσκεια, για κάτι που δεν σου έκαναν ένα που δεν σ' άρεσε. Ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Η κάλπη είναι μία, είναι κρίσιμη, αφορά το μέλλον του τόπου κάθε προσέλευση του πολίτη σε εκλογική διαδικασία είναι σημαντική και με αυτόν τον Ωραία. τρόπο και αυτή τη σοβαρότητα την αντιμετωπίζουμε. Η... 33% είναι η... καλά την πρώτη Κυριακή. Δεν θα προσδιορίσω εγώ όρου και νούμερα και έτσι και οτιδήποτε. Το, το... το πω αλλιώ. Είπα... Οι δημοσκοπήσει που έχετε εσεί που κάνετε τόσο στο Μαξίμ, τι λένε. Πού σα έχουν τώρα. Οι δημοσκοπήσει που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα και που βλέπουν όλοι Ά, οι άλλοι. Έλληνες... Αυτέ τι βλέπουμε και εμεί, Υπουργέ μου. Αυτέ που έχετε και δεν τι βλέπουμε. Ήχνουν ένα πράγμα. Για μένα το πιο σημαντικό από όλα, ξέρετε, κύριε Καμπουράκη, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στι επόμενε εκλογέ. Στο τέλο τη τετραετία και κατά τη διάρκεια αυτή τη τετραετία δεν υπάρχει μισή δημοσκόπηση που να μην δείχνει αν το πολιτικό προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία που είναι η κυβέρνηση. Είστε και οι δύο ναι. πολιτικοί συντάκτε έμπειρου. Πότε, πότε το έχετε θυμηθεί να γίνει. Δεν Εγώ δηλαδή από όλε τι δημοσκοπήσει, Αλλά... αφήστε τα υπόλοιπα. Δεν κοιτάω ότι τη διαφορά είναι 6,5, 7, 7,5 είναι 33, 34, 35 που είναι ο ένα που είναι άλλο. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση και που νομίζω ότι είναι εκείνο πρέπει να, <Συξε> να κρατήσουμε όλοι. Και είναι και αποστομοτική απάντηση. Δεν υπάρχει προηγούμενο κυβέρνηση στο τέλο τη τετραετία τη, καθ' όλη τη διάρκεια τη τετραετία τη, να έχει αυτό το σαφέ πολιτικό προβάδισμα yeah, με όλα yeah. αυτά που έχουν γίνει yeah, yeah. έναντι yeah, yeah. των αντιπάλων. Yeah. Αυτό αυτό λέει πολλά. Yeah. Δεν και για όμως... το που είμαστε και για το τι προμηνύεται στην κάλπη. Yeah. Δεν υπάρχει όμω και μία δημοσκόπηση, <coughs> τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο καιρό, για να είμαι που να μην λέει ότι ο κόσμο φοβάται για την ακρίβεια. Εδώ η αντιπολίτευση, η αυγή π.χ., λέει το κράτο με τα ψέματα. Μην μπούμε σε αυτό ο πληθωρισμός στα τρόφιμα για να κλείσουμε είναι αυξημένο, ενώ μειώνεται ο γενικό πληθωρισμό, ο, αυξη... ο πληθωρισμό στα τρόφιμα είναι πολύ αυξημένο και στην Ελλάδα, πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ο κόσμο περνάει δύσκολα στα καταναλωτικά αγαθά. Είναι δύσκολα. Υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα όλων, κυρίω των πιο ευάλωτων. Δεν το αρνηθήκαμε αυτό και ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μηδενήσουμε τη διεθνή ακρίβεια. Και κανεί δεν μπορεί. Όποιο το λέει αυτό, λέει ψέματα. Καθαρέ κουβέντε. Τι μπορούμε όμω να κάνουμε. Γιατί δεν μπορεί ο να πατάξει την σχροκέρδια που λέει. Ναι, Με σου λέει ότι εμεί θα κάνουμε ελέγχου. Αυτή σου λέει έναν θα κάνουμε ελέγχου όμω. Παραπάνω ελέγχου σου λέει. Για να κάνουν ελέγχου πρέπει να είχαν εργαλεία. Γι' αυτό δεν έκαναν τότε ελέγχου. Δεν είχαν εργαλεία όπω θεσμοθετήσαμε εμεί για παράδειγμα την σκοκέρδια και την οθήσαμε Άχι. το ποσοστό κέρδου στη Δημαία. Διασταυρωτικού ελέγχου, δυνατότητε του καταναλωτή να πληροφορούνται ηλεκτρονικά το τι συμβαίνει. Υπάρχει πρόβλημα, δεν το αρνηθήκαμε ποτέ. Απέναντι όμω αυτό το πρόβλημα ξέρει ο κόσμο, ξέρει η κοινωνία. Δεν πετάξαμε λευκή πετσέτα. Με μια σειρά από παρεμβάσει, με ενισχύσει του πλέον ευάλωτου τρει φορέ, με ενισχύσει ε, του συνταξιούχου, με αυξήσει στα εισοδήματα, με το καλάθι αυτό που λιδωρούν πολύ. Μια τελευταία κουβέντα για το καλάθι. Εγώ δεν θα πω για το καλάθι αν είναι σπουδαίο, δεν είναι σπουδαίο, τι έκανε, τι έφτιαξε. Ένα πράγμα δεν αμφισβητείτε. Σε 800 περίπου προϊόντα απολύτω απαραίτητο για κάθε νοικοκυριό, yeah. αυτό τον πληθωρισμό που λέτε εσεί με τα καμπανεβάσματα με το επί τέσσερι μήνε οι τιμέ είναι σταθερέ. Αυτό είπαμε στον κόσμο. Θα ένα περίμετρο τέσσερι μήνε, δεν θα κρυβαίνουν βασικά σου Καλημέρα σα. Καλημέρα. 9 του μήνα, έτσι. 9. Περιμένετε τον Πρωθυπουργό τη Εντάξει, λέμε. Δεν του αφαίρεσε το δικαίωμα να το πει. Τρει Μαρτίου το Υπουργικό. Ε. <laughs> <laughs> αφήστε στον Πρωθυπουργό. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να Υπουργέ το πούμε καλά. Για να πούμε είναι υποψήφιο στην Βιότητα. Μην το ξεχάσουμε κι αυτό. Παρεπιπτόντω έχουμε και πολύ ωραίε εκδηλώσει το τρίμερο. Α τώρα. Θα βρέχει. Την καλύτερη δε, αν επιτρέπετε αυτό έτσι για να στο χωριό μου στην Αμφίκλια. Αμφίκλια. 125 μέτρα κοντοσούβλη. Τι λέτε κύριε Εκπρόσωπο. Τότε θα έρθουμε. Να έρθουμε άμα είναι. Δεν μας Κυριακή. τα έχετε πει αυτά. Βίντεο, να μα δείτε και δείτε βίντεο, ένα βίντεο. Βίντεο. βίντεο λοιπόν.